Τι κούρεμα είναι αυτό. Δέσποτα πρεσβύτερε, πες μας μια κουβέντα. Να ακούσουμε τσιπαλιούς τι θα λένε. Ποια είναι η γνώμη σου τα πολιτικά. Η Κρήτη και η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη ή μήπως είμαστε απόπεδο της Ευρώπης. Ανήκουμε. Χρωστούμε ή μας χρωστούνε. Τι λες εσύ. Ένα από τα δυο. Συγγνώμη βέβαια. Στο Ρέθιμ όποιος χρωστεί πληρώνει ή τα ξεχνά. Κάποια συμβουλή που δεν τα πει στα Κρητικόπουλα τα νέα και στις Κρητικόπουλες. Τι να προσέχουν πιο πολύ. Τα χρέη ήταν. Δώσ' μας μια ευχή. Πες μας μια ευχή. Την ευχή σου σας ξέρω εγώ. Πες μας μια ευχή. Μια ευχή και μια ματινάδα μετά. Μια ματινάδα. Και μια ευχή μετά. Όποιος δεν είναι μερακλής και στάλματα τεχνίτης, δεν πρέπει να κατοικεί το νησί της Κρήτης. Μπράβο, αυτό ήταν. Και μια ευχή. Να έχουμε την υγειά μας και τα ελέη του Θεού και καλή καρδιά. Αμήν. Άντε και του χρόνου. Αναπτύσσουμε καλά. Τα μαθηματικά γύρω στο 18, όχι παραπάνω. Σχέδιο 18 και οικοδομική ένα 15 και πάνω. Γιατί πάθουν αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι στο πάνω τον έργο. Πού έγραψες το κοσάρικο. Κοντέψαμε. Μπράβο. Και μετά... Βάλε, βάλε πια. Βίβα, κάτσα να βάλουμε το πέρα λίγο το κρασάκι, κάτσα να βάλουμε, κάτσα να κάνουμε το βίβα. Κάτσα να βάλουμε το βίβα, όπα, αυτό ήταν το κανάλι, έλα. Βίβα, λοιπόν το καλό, βίβα. Άντε, ησυχία. Όποιος θέλει κάποια δήλωση, τώρα είναι ευκαιρία. Βγάλε τα αποθυμένα σας, πείτε ό,τι θέτε. Πού είσαι βρε. Θέλω δηλώσεις εδώ και τώρα. Έλα, θα κάνω τώρα δήλωση στους μάγκους. Στη λίστα να μάθει. Τζίμι. Βάσε βάλαμε στη λίστα να μονείς αυτούς τους δύο. Σήμερα είσαι στο εμπρετήριο. Εγώ τώρα στο επόμενο με βάλει στη λίστα τα αρνιά. Ο Νεκτάριος ο φίλος μου. Ο Νεκτάριος. Γεια σου Νεκτάριε. Αφού δεν είναι τώρα. Ποιος θέλει δήλωση, παιδιά, τώρα είναι ευκαιρία. Έχεις να πεις, μωρέ, για την Ελλάδα. Σάβα, ξεκάμε. Σάβα, ξεκάμε. Έλα, Γιάννη, να πεις εσύ κάτι. Πες εσύ κάτι. Βίβα, άντε. Χρωστά η Ελλάδα. Χρωστάμε. Έτσι, μπράβο. Ποιος δεν είναι. Στην κολόνα από πίσω. Έχω μήνυμα ότι ενδιαφέρονται κάποιοι να κάνουν δηλώσεις για την ιστορική επέτειο 2012 της Κουράς. Που έγιναν και εκλογές σήμερα. Έχετε κάτι να πείτε. Συγεία παιδιά. Έχουν καμιά σχέση τα πρόβατα που είχαμε για Κουρά με τους ψηφοφόρους που ψηφίσανε σήμερα, παιδιά. Τι λέτε. Έλα φίλε, πιο μια κούπα. Άντε, βίβα. Λίγα λόγια και καλά, έτσι. Άντε, βίβα. Λοιπόν, αν τα πείτε όλοι στο πλάνο, μην κάνεις παραπονεμένος. Και άμα θέτε, λέτε ό,τι θέτε. Δεν είναι ανάγκη να σας ρωτώ, ό,τι γουστάρετε πείτε. Κάτσε να πιω, βέβαια, να πιω. Εντάξει, αλλά μια που κάνουμε και ένα ιστορικό ντοκουμέντο τώρα εδώ, θα πούμε και κάτι. Ποιος έχει παράπονο, έχει κανένας παράπονο, παιδιά μου, πώς δεν πήρε. Φίλε μου, πώς σε λένε εσένα. Εντάξει, είπες κάτι για τη Μέρκελ, ποια είναι η γνώμη για τη Μέρκελ. Είναι δυναμική γυναίκα. Λέγε. Ποιος έξι γυναίκα είναι. Είναι σεξ γυναίκα. Όλοι θέλουν να δει. Εγώ πιστεύω ότι έχει πολύ τσαμπουκάρτη. Λοιπόν, ποιος θα κάνει μια σοβαρή δήλωση για τη Μέρκελ. Έλα. Εσύ θα θέλεις να ήταν η μάνα σου η Μέρκελ. Θα θέλεις.
Πες κάτι, πες, ό,τι θες. Θα ήθελες να ήταν η μάνα σου η Μέρκελ, θα ήθελες να ήταν. Βουλευτής να παίρνει μισθό. Μάλλον λέει. Εσύ θα βάλεις το μπερι, μη γυρίζεις, μην τα βάλεις το κακά. Όχι, θα μπούσεις τα κακά, μπούσεις τα κακά. Μα κόψε μερικά, μην τα βάλεις όλα. Για τα βρεθούν. Δικαιολόγησε τη γνώμη σου. Γιατί δεν τα βάλω όλα. YouTube θα γράψεις απλά Διανά, αλλά θα τα βάλω σε 7 από 24 μέρες. Γιατί δεν έχεις δημοσιογράφος. Κοιτάξτε, εδώ πέρα με πάραμε τις ώρες λίγο πολύ, αλλά και πάει παρέσει. Σε πόσο καιρό θα πούμε. Σε 2-3 μέρες θα γράψεις απλά Διανά στο YouTube. Απλά Διανά και 12. Απλά Διανά και το. Εντάξει, έγινε, θα βάλω και κουρές 12. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα είναι η στιγμή να πείτε κάτι ιστορικό, εντάξει. Καμιά ματινάδα, μια ματινάδα καλή ρε παιδιά. Σήκω βρε, σήκω. Εντάξει, πω τώρα. Για σε πω, λοιπόν. Για σας, πρέπει οι γυναίκες να πηγαίνουν στο στρατό, να υπηρετούν φαντάρι. Οι άντρες ορκίζονται στο στρατό, να υπηρετούν τη σημαία. Οι γυναίκες γιατί δεν μην ορκίζονται ρε παιδιά, το κερατό μου, πως το λένε, πείτε κάτι. Δεν πρέπει. Πες μου φίλε μου, πες μου κάτι καμιά ερώτηση, είδες το ασύζουν την δημοσιογράφος σιγά σιγά. Ναι, κρασάκι, κρασάκι. Εσύ γνώμη σου, το όνομά σε παιδί μου το ξεχνώ ρε γάμο το. Εντάξει. Οι γυναίκες με τους άντρες έχουν ίσα δικαιώματα στη χρονική Κρήτη, λέγε. Είναι καλύτεροι άντρες, πιο ξύπνοι. Πάτε εσύ δεν ξέρεις να τα εξηγήσεις, εγώ δεν ξέρω. Έλα τώρα, μην κάνεις το αν ξέρω. Η προσωπική σου γνώμη θέλω. Βίβα, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, ψούμε, φάμε να ψούμε. Ο λιγομίλητη είναι, παιδιά, έχουν πολλά μυστικά αυτή εδώ πέρα. Άντε, βίβα. Μία καλή ερώτηση που μου ήρθε. Μπρε Κωστή. Ναι. Και το συμπέθρο του πάρει το συνέντευξη, αυτός είναι τα κατέγει όλα. Άστρο είναι το λοπαλός είναι. Λοιπόν, ποιος θα μου απαντήσει. Βάλε μου το πρωτοσέλιδο στο ίντερνετ. Ναι. Εντάξει. Ποιος θα... Εμένα δεν θα με βάλει. Όχι, δεν σε βάλω σένα. Γιατί αν έχουμε... Εντάξει, δεν σε βάζω, μη σταγωγέσαι. Δεν σε μαρτυρώ σένα, δεν σε μαρτυρώ. Δεν σε μαρτυρώ καθόλου. Ποιος θα μου σχολιάσει αυτή την παροιμία. Άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις. Ποιος μάγκα θα τη σχολιάσει. Άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις. Ποιος θα τη σχολιάσει. Όχι, ψαλί, ξέρω τους κάνουν, δεν ξέρω τίποτα. Άπιαστος κλέφτης, καθάριστος νοικοκύρης. Ποιος θα το σχολιάσει. Είδατε, είμαστε έτοιμοι εδώ στα Πλαδιανά. Εδώ για την τιμή βγάζουμε πιστόλι. Έτσι μπράβο. Έλα, πιστείς καμιά τίτλος, τίποτα. Ό,τι γουστάρεις ρε φίλε. Άρπαξε να φας, κλέψε να έχεις. Πες μας τη γνώμη σου για αυτό, το νόημά της. Από πέρα και πέρα θα το μάθουμε όλοι. Κι όσοι δεν το γατένε, θα το μάθουμε κι όσοι. Αυτό νομίζω, ήταν το τροπάριο της μεταπολίτευσης. Ήταν ή δεν ήταν. Μια κρίσιμη ερώτηση. Χούντα ή δημοκρατία. Χούντα. Μπράβο μεγάλη, ποιος το προσεγγίζει. Παιδιά είναι μια άποψη, εντάξει. Δεν συμφωνούμε εδώ πέρα. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Αλλά μου αρέσει που υπάρχει η άποψη, εντάξει. Πατακός Τηλιανός, κριτικός Τερδημιώτης, ποια η γνώμη σας, ήρωας ή προδότης. Και μόνο που τα λέμε ρε Τερδημιώτης ήταν ήρωας. Μπράβο ρε παλικάρι μου, μπράβο, να ζεις χιλιά χρόνια, μπράβο. Μ' αρέσει έτσι γνώμη, εγώ δεν σημαίνω καλά βέβαια, είναι δημοσιογράφος ανεξάρτητος. Άντε, η ησυχία του Πατακού του Τηλιανού, που είναι 100 χρονών τώρα. Εβίβα παλικάρια, να ζήσουν του κλέφτες συνάξα παλικάρια παιδιά. Άντε βίβα παιδιά. Κουμπάρα Δημήτρη, τι είναι ρουφιανιά. Θέλει πολύ κουβέντα και δεν μπορώ τώρα να σου απαντήσω. Κατά τη γνώμη ρουφιανιά είναι να κατηγορείς κάποιον χωρίς εκείνος να είναι μπροστά. Συμφωνείς. Και αυτό στέκει. Σε αυτό ναι. Γι' αυτό όταν λέμε κάτι για κάποιον πρέπει να είναι μπροστά. Αυτό είναι αντρίτσο. Ναι. Εγώ γαμώ όμως το Βενιζέλο. Εντάξει, εσύ ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις, άντρα μου, ό,τι γουστάρεις. Το να κατηγορήσεις κάποιον ό,τι να πει μπροστά του είναι αντριγιά. Είναι κριτικό. Το αφεντικό εδώ καθελευθεί. Εντάξει, εσύ σκέψου τι θα πεις. Φάξαμε. Παιδιά,
Η υπομονή είναι αρετή. Πρέπει να έχουμε υπομονή. Αλλά πρέπει να δείχνουμε υπομονή ως όποιον μας πειράζει. Αλλά όταν ξεπεράσουμε το όριο πρέπει να λέμε stop. Συμφωνείτε? Όχι, αμήντε. Έτσι, τι άλλο θέλω να πω. Τι άλλο θέλω να πω, κάτι άλλο θα πω. Σκέφτε. Έτσι, αυτό. Παλικάρρο το πράγμα. Τι άλλο πω τώρα. Πες κάποια δήλωση. Δεν έχω δήλωση, εγώ μιλάω εδώ πέρα. Εντάξει, μίλα, ελεύθερα. Έχει ιδιωτική συζήτηση, παιδιά, δεν τον ενοχλούμε καθόλου. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά του. Το κόμμα σου είναι στην βουλή κι άλλος. Πώς είναι στην βουλή, εγώ ήθελα να πάρει 15 βουλευτές. 15 βουλευτές. Εντάξει, κάμισα αυτό τώρα, εντάξει. Ναι μωρό, εντάξει. Είδε κάτι να πει ο πρόεδρος εδώ. Εντάξει, ο πρόεδρος θα πάρει στη ιδιωτική συνέντευξη. Ε, τώρα, τώρα ευκαιρία είναι, άντε, πες εδώ. Πες κάτι. 500 ζά, του χρόνου θα έχει 1000. Η σιωπή είναι χρυσός. Εντάξει, ναι. Και η Μέρκελ τώρα να τον κάνω στο YouTube. Ναι. Και στείλ το κατευθείαν. Στη Μέρκελ. Θα το παραλάβει η Μέρκελ. Θα το στείλω στο λόγο μου. Να δει εδώ τι έχω. Το πνεύμα. Τι φάγαμε, τι ήπιαμε. Το τι λιτότη τα έχουμε. Να τσιφύγουν οι ζαρδιές. Ε, βέβαια. Έτσι. Η σιωπή είναι χρυσός. Ή συνενοχή. Τώρα βρήκα μια καλή ερώτηση δημοσιογραφική. Συνενοχή. Μπράβο. Και ανοχή τι είναι? Η συνενοχή. Όχι. Η σιωπή είναι συνενοχή, ναι. Και ανοχή είναι ενοχή. Είναι ενοχή, ναι. Έτσι. Και κάτι άλλο. Θα σου πω κάτι από τους σχολιάσεις, αν είναι σωστό ή λάθος. Οι έξυπνοι παραδέχονται. Οι βλάκες επιμένουν και οι χαζοί επαναλαμβάνουν. Τι έχεις να πεις για αυτό το ρητό? Πολύ σωστό. Οπότε, με τη μέθοδο της επαγωγής, συνεπάγεται ότι όταν ψηφίζουμε ακόμα συνέχεια που μας κλέβει, δεν είναι χαζομάρα. Είναι ή δεν είναι? Είναι χαζομάρα. Άλλο ρητό σοφό, που να είναι από τα Πλαδιανά και καλά έτσι, από τη ρίζα της Κρήτης. Εντάξει, γιατί τα Πλαδιανά είναι η ρίζα της Κρήτης. Είναι, όντως. Έτσι είναι. Ειλικρινά, είμαστε στη μέση, δεν είμαστε μπρε. Εμείς είμαστε στα πόδια και του ψηλο... Εμείς είμαστε τα πόδια και του Ψιλορίτη και του Κολουκολά. Από εδώ ξεκινούν οι ΑΕΚ, οι δύο κορυφογραμμές. Ρε φίλε, πώς το όνομά σου? Κώστα με λέει, Κωνσταντίνο. Ο πολιτισμός ξεκίνησε από τα Πλαδιανά, Κωνσταντίνε. Ε, βέβαια. Είμαστε τα πόδια. Κάποιο αίτημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε? Να τους κοινοποιήσουμε. Εμείς τα Πλαδιανά θέμε να είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση ή δεν θέμε? Να μας προσέξουν με ευλάβεια της κτηνοτρόφους και της αγρότης. Να μας βάλουν τις επιδοτήσεις την ώρα τους. Μπράβο, ακούσατε. Να μας βάζουν τις επιδοτήσεις την ώρα τους. Χωρίς καμιά καθυστέρηση. Εντάξει. Και χωρίς περικοπές. Ο πατέρας του Βοσκού που κούρεψε. Μια δήλωση. Κουρευτήκα καλά τα ζά. Ό,τι γουστάρετε πείτε, μια μαντινάδα. Θα ξεχρώσει ποτέ η Ελλάδα? Πείτε μου. Μια φορά λέγαμε θα ελευθερωθεί η Ελλάδα, από εδώ και πέρα πρέπει να λέμε α, θα ξεχρώσουμε. Θα ξεχρώσει τι λέτε? Άντε και του χρόνου. Και του χρόνου πάντα καλά. Και του χρόνου να ξεχρώσουμε. Με το ξέχρωσμα με το καλό. Άντε παιδιά να ξεχρώσουμε. Να ξεχρώσουμε παιδιά, να είστε καλά, χάρηκα. Να είστε καλά. Γεια σας πατριώτες, γεια. Με το ξέχρωσμα με το καλό, γεια σας, γεια σας. Ναι, πότε θα το δουν τα παιδιά στο βίντεο? Σε δύο μέρες θα είναι στο ίντερνετ. Απλά διάλαβα βάλτε στο YouTube και θα είναι εκεί. Άντε, και του χρόνου με το καλό. Γεια σας, γεια σας. Για του χρόνου με το καλό. Γεια, γεια. Γεια σας, γεια. Ναι, ναι, ναι. Το δύο μέρες πάω τηλέφωνο, πάω το δίπλα. Το θέλετε που βάλτε το YouTube, το Ιώτα, δεν είναι. Το είχε το Τσινιάκο, αυτό να αποφάσισε. Το έχω το Τσινιάκο. Το έχω βάλει για 5 ώρες.